Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, Hello και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη all time hits women pop idols. Είμαι η Ελένια Williams και παρέα πάντα με το ιντόλορα της Lancôme, το άρωμα της νέας γενιάς που ονειρεύεται δίχως όρια. Σας παρουσιάζουμε καθημερινά τις γυναίκες είδωλα της μουσικής βιομηχανίας που άλλαξαν τα δεδομένα της pop. Η Gwen Stefani είναι μία από αυτές, ισχυρή προσωπικότητα του μουσικού κόσμου, συνιδρυτής και τραγουδίστρια της μπάντας No Doubt, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά από το πρωτοποριακό τους άλμπουμ Tragic Kingdom το 1995. Να σας πω ότι η Gwen Stefani και ο αδελφός της, ο Eric, δημιούργησαν το No Doubt ως έφηβοι στο Orange County της Καλιφόρνια. Η Στεφάνη λοιπόν έγινε γρήγορα το επίκεντρο του συγκροτήματος με τις μοδάτες αυτές εμφανίσεις που έκανε και τα χαρακτηριστικά κόκκινα χείλη της. Όταν αργότερα η Gwen Stefani έφυγε από το group για να ακολουθήσει solo καριέρα, έκανε τεράστια επιτυχία και βρέθηκε στην 13η θέση στη λίστα με τις 100 πιο εμπορικές γυναίκες μουσικούς στο VH1 το 2012. Η Gwen Stefani έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy και σαν solo καλλιτέχνης έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων και των American Music Awards, British Music Awards, World Music Award και 2 Billboard Music Awards. Γενικά πολλά awards, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τις επιτυχίες της pop superstar, όσο εγώ θα απολαμβάνω το Ιντόλορα. Το λαπερό, λουλουδά το άρωμα της Lancôme. Επιστρέψαμε στο All Time Hits Women Pop Idols. Είμαι η Ελένια Williams και φυσικά στην παρέα μου παραμένει το Ιντόλορα, το αισθησιακό και δυναμικό άρωμα της Lancôme. Σαν μια λαμπερή άβρα μιας φωτεινής τελικότητας που τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει φυσικά από το να λάμπει. Όπως λάμπουν και τα Pop Idols, τα οποία παρουσιάζουμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την λαμπερή τραγουδίστρια Gwen Stefani, η οποία είναι και στιχουργός, η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει τα φτερά της με μια επιτυχία στο χώρο της μόδας, λανσάροντας τη δική της σειρά ρούχων. Από την αρχή της καριέρας της, η Gwen Stefani αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα fashion icon, όντως, της νέας χιλιετίας. Αυτό που την καθιέρωσε ως pop star, εκτός από τις μουσικές της φυσικά ικανότητες, ήταν τα τολμηρά σύνολά της. Το 2003 έκανε τον ντεμπούτο της με την δική της σειρά ρούχων, LAMP. Και το 2005 θέλω να σας πω ότι επεκτάθηκε η συλλογή της με την, προσέξτε με τώρα, Harajuku Lovers γραμμή, αντλούντας έμπνευση από την ιαπωνική κουλτούρα και μόδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της pop star και θα επιστρέψουμε εδώ με το Ιντόλορα της Lancôme. Το Ιντόλορα της Lancôme, το οποίο, παιδιά, μιλήσει φανταστικά, το οποίο υπογράφουν 3 γυναίκες που έχουν τον στόχο να ενώσουν όλες τις γυναίκες καθώς μαζί μπορούν να κατακτήσουν ένα νέο κόσμο. Γιατί I come, we will. Και φύγαμε για Gwen Stefani. Γυρίσαμε και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του σημερινού All Time Hits Women Pop Idols. Είμαι η Ελένια Williams και μαζί γνωρίζουμε τις κορυφαίες καλλιτέχνητες που έχουν χαράξει τη δική τους πορεία στην pop σκηνή. Σήμερα αφιερώσαμε την εκπομπή μας στην υπερταλαντούχα και ταυτόχρονα sexy Gwen Stefani. Στο τελευταίο της βίντεο κλιπ του τραγουδιού Let me reintroduce myself, παρακαλώ πάρα πολύ, η Στεφάνη κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν. Θέλω να σας πω ότι φορά ξανά όλα τα επικά της look. Η διάσημη τραγουδίστρια ξεκινάει με σύνολα που φορούσε την εποχή, τότε παιδιά, του Holla Back Girl, ενώ αναδημιούργησε και τα πιο εμβληματικά σύνολα που την καθιέρωσαν σαν fashion icon κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Αυτά λοιπόν από εμένα για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, εδώ, την ίδια ώρα, στο MAD TV, παρέα φυσικά με το Ιντόλορα της Lancôme. Αχ, το λαμπερό και λουλουδά το άρωμα, και επειδή μιλάμε για τα είδωλα της μουσικής της pop σκηνής, μην ξεχνάτε πως κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της ένα είδωλο. Και φυσικά, να θυμάστε το μότο μας. I can, we will. Φιλιά πολλά. Bye.